Μιας και έχει ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία καρπόδες της ελιάς, πλέον σε αυτό το στάδιο, όπου ο καρπός μας έχει μέγεθος 2 έως 6 περίπου χιλιοστά διάμετρο, μπορούμε να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις με κάποια σκευάσματα όπου ενισχύουν την κυταροδιαίρεση του καρπού. Με λίγα λόγια, όταν πολλαπλασιάσουμε τα κύτταρα της ελιάς, προφανώς πετυχαίνουμε αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος καρπού. Ένα από αυτά τα σκευάσματα που χρησιμοποιώ εδώ και αρκετά χρόνια είναι της εταιρείας Agrology, το Nodius F-Kin, όπου είναι ένας βιοδιεγέρτης με έγκριση στην βιολογική γεωργία, πετυχαίνοντας πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, μιας και η ποικιλία ελιάς που έχουμε στη Μυτιλήνη είναι η κολοβή, ουσιαστικά ανήκει στην κατηγορία της μεσόκαρπης, αλλά πραγματικά έχω πετύχει αρκετά μεγάλο μέγεθος καρπού χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο σκεύασμα. Την φετινή χρονιά, πειραματικά, το συνδύασα και με ένα σκεύασμα της εταιρείας πάλι Agrology, το Gravital Force SC. Το χρησιμοποίησα όμως σε ένα συμβατικό ελαιόνα μου, καθώς δεν έχει έγκριση το συγκεκριμένο σκεύασμα στην βιολογική γεωργία. Και μέσα σε περίπου 10 μέρες έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, όπως βλέπετε. Όταν μπορέσουμε και πετύχουμε αύξηση του μεγέθους του καρπού από πολύ νωρίς, δηλαδή με την αύξηση των κυττάρων της ελιάς, προφανώς στην πορεία θα έχουμε αρκετά μεγάλο μέγεθος καρπού και ταυτόχρονα αύξηση της παραγωγής μας.